Προχωρούμε σήμερα σε απολύμανση γενική των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Άργους, Αργολίδος βασικά. Αυτό θα επανεληφθεί όσο χρειαστεί. Θα γίνουν σε όλα τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Όπως επίσης και στους αποδοκευτικούς χώρους του ΚΤΕΛ, όπως και στα γραφεία. Το υλικό που χρησιμοποιούμε είναι το διοξίδιο του χλωρίου, ΝΤΑΛΚΟ 100. Είναι ιοκτώνο, μικροβιοκτώνο. Και απολυμμένουμε με αυτό τους χώρους του ΚΤΕΛ. Η πιστοποίηση υπάρχει από άδεια κυκλοφορίας του ΕΟΦ. Αυτές τις μέρες επικρατεί ένας πανικός γενικότερα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ακόμα και σε σπίτια, σε σκάνους εταιρείες. Παντού, παντού. Σπίτια, καταστήματα, ξενοδοχεία. Ήρθαμε σήμερα εδώ για να κάνουμε τα μέτρα πρόσληψης που έχει πάρει η εταιρεία μας για την απολύμανση του λεωφορείου. Για τους πελάτες σας, έτσι. Ναι. Για τους πελάτες. Είναι ένα πολύ καλό μέτρο πρόληψης και για εμάς που είμαστε όλη την ημέρα στο λεωφορείο, αλλά και για τους πελάτες μας για να είναι και πιο, έτσι ας το πούμε, εφησυχασμένοι. Και σίγουρα ένα θετικό βήμα που κάνει η εταιρεία μας για την πρόληψη. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα συνεχιστεί, δεν είναι ότι κάναμε μία φορά και τελειώσαμε, θα το συνεχίσουμε και επανειλημμένες και άλλες φορές, ούτως ώστε ο κόσμος να αισθάνεται ασφάλεια. Δεν έχουμε κάποιο θέμα, δεν είναι μόνο ότι κάναμε μία απολύμανση και τελειώσαμε, από μόνοι μας ήδη έχουμε, αν δείτε και μέσα στο λεωφορείο μπήκατε, είδατε ότι υπάρχουν απολυματικά και ρίχνουμε σε όλα τα πλαστικά, σε όλες τις χειρολαβές, τα καθίσματα, κάτω πατώματα, απολυμμένουμε και μόνοι μας. Δεν είναι ότι περιμένουμε μόνο την εταιρεία να έρθει να κάνει μια απολύμανση μια φορά δύο τη βδομάδα. Κάθε μέρα μετά από κάθε δρομολόγιο κάνουμε τη σχετική καθαριότητα, απολύμανση από μόνοι μας, ούτως ώστε ο κόσμος να αισθάνεται πιο ασφαλής, πιο σίγουρος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε δηλαδή για να αποτρέψουμε αυτό το πράγμα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και ο κόσμος από μόνος του να έχει τη δική του ευθύνη και πιστεύω ότι την έχει και να προσέχει, να είναι πιο προσεκτικός. Δηλαδή οι επικίνδυνες ηλικίες να μην κυκλοφορούν με το λεωφορείο ή κάποιος που αισθάνεται ότι δεν είναι καλά να μην μπαίνει στο λεωφορείο, ούτως ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να περάσουμε αυτή τη δοκιμασία και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε και όλα θα πάνε καλά. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε τόσο πολύ δηλαδή να το μεγαλώσουμε το θέμα. Ναι. Πρώτος λόγος έχει η ασφάλεια των επιβατών και η ασφάλεια η δική μας σαν οδηγοί μέτοχοι της εταιρείας. Όχι μόνο για την ασφάλεια των πελατών, αλλά και για τη δική μας και για τις οικογένειές μας. Γίνεται σήμερα εδώ. Σήμερα γίνεται απολύμανση στο στόλο της ΚΤΕΛ Αργολίδας. Όλα τα λεωφορεία θα περάσουν σήμερα από εδώ για να γίνει η κατάλληλη απολύμανση και όχι μόνο τα λεωφορεία αλλά και οι χώροι, ο σταθμός, τα πρακτορία μας και όποτε χρειαστεί και καθημερινά θα γίνεται αυτή η διαδικασία μέχρι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την εγκρίση που μας έχει συμβεί. Είμαι ο αντιπρόεδρος του ΚΤΕΛ, όπως σας είπαν και οι συνάδελφοι πριν, προχωράμε στην απολύμανση, στην ομαδική απολύμανση όλων των οχημάτων μας. Μεμονωμένα έχει γίνει από τον κάθε μέτοχο τις προηγούμενες ημέρες και γίνεται συνεχόμενα. Έχουν εφοδιαστεί με όλα τα κατάλληλα πολυματικά κτλ. Προσπαθούμε και εμείς να συμβάλλουμε σε αυτό το γεγονός το οποίο είναι δυσάρεστο και για τον νομό μας και για όλη τη χώρα και παγκόσμια. Θα επαναληφθεί. Η κίνησή μας έχει μειωθεί τραγικά, όπως σε όλους τους νομούς και σε όλα τα επαγγέλματα. Ίσως να είναι της τάξης του 80%. Έχουμε μειώσει δρομολόγια και προς την Αθήνα, η οποία είναι η πρωτεύουσα της χώρας. Προσανατολιζόμαστε και για περαιτέρω μείωση από τη Δευτέρα και θα δούμε. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το κακό. Θα απολυμανθεί ο στόλος όλος, αν προλάβουν. Αν όχι σήμερα και αύριο, τα παιδιά εδώ, η εταιρεία θα προσπαθήσει να τα περάσει όλα. Έχουμε γύρω τα 100 λεωφορεία. Μπικά, εμείς κάνουμε ό,τι χρειάζεται, ό,τι υποδεικνύουν οι αρμόδιοι, να είμαστε κι εμείς και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους δικούς μας, τους οδηγούς κτλ. Αλλά και πρωτίστως για τους πελάτες μας, για τον κόσμο. Αυτοί οι λίγοι οι οποίοι ακόμα συνεχίζουν να μεταφέρονται.